Θα σας πιάσω τις κάμερες, θα τις πετάξω έξω στον κατήφορο και θα τρέχετε να τις πιάσετε. Θα σας καταραστώ, θα γίνετε ελεύθερο κανάλι. Θα σας αναγκάσω να βλέπετε κουνκ φου. Και ξέρετε ότι εγώ είμαι σαββατογεννημένη. Και ό,τι που, ό,τι πω πιάνω. Οι γαλανομάτες ό,τι λένε πιάνει. Μόνο που εγώ, δεν κατόρθωσα ποτέ να δω τι μάτι χρώμα έχω. Βέβαια, γιατί εκεί που είναι, πού να το δω η κακομοίρα. Τι είπατε, ποιον ψάχνω. Ξέχασα μωρέ τη φούρια μου, τον Ρίτς, αυτό τον πέδαρο της τόλμης και της γοητείας. Αυτό που όταν τρώει η μάνα και τη ζητήσει η κόρη να γλύψει και ένα κοκαλάκι της λέει «Ρίτς!» Αυτό τον πέδαρο που όταν τον βλέπω με πιάνει κάτι σαν ταράκουλο, κάτι σαν μυρμήγκιασμα στο κεφάλι, κάτι σαν σεξουαλικό σοκ με προδιαγραφές τσόντας. Επειδή έχω πρόβλημα, κολλάω την καρέκλα μου πολύ κοντά στην τηλεόραση και νομίζω ότι θα τον φιλήσω. Μωρέ αγοράκι μου, ό,τι νομίζουνε κακό που γίνεται, εσύ νομίζουν ότι το κάνεις. Ριτσάκο μου, τι ανάγκη της έχεις εσύ, αγάπη μου. Εσύ με τέτοια κορμάρα, τέτοιες μαλούρες, τέτοια διοντάρα, παίρνεις πρίκα την κοπαίδα έτσι για να κάνεις το σέρφι σου. Όχι, θα κάτσεις να σε φάνε αυτές οι μουρλές, οι ψηλές, οι χτυκιάρες και η κακίστρο, η Καρολάιν, η αδιφάγος. Έμαθα ότι ήρθε χθες εδώ ιγκόγνητο. Βέβαια. Και είπε ότι δεν θα πάει στο πολυκατάστημα, γιατί την άλλη φορά, τι να σας πω τι έγινε στο πολυκατάστημα. Και είπε ότι θα το παίξει σε επίπεδο συνοικιακής μπουτίκ και μάλιστα σε αυτήν εδώ δίπλα από το στούντιο. Τώρα θα μου πείτε που το έμαθα. Καλά τώρα. Μπορεί να είμαστε γκαβές, αλλά από επαφές σκίζουμε. Ο κουνιάδος του ξαδέλφου, του προϊσταμένου, της αδελφής, της κουμπάρας της νύφης μου, δουλεύει στο μπαρ της Ολυμπιακής. Πήγε λοιπόν εκεί για να αγοράσει μια τυρόπιτα ο προϊστάμενος του Boeing με το οποίο ήρθε ο Ριτς στην Αθήνα. Κουβέντα στην κουβέντα και αφού ο κουνιάδος του ξαδέλφου, του ανιψιού, του προϊσταμένου, της μεθέρας της νύφης μου, τον δωροδόκησε με τρεις επιπλέον τυρόπιτες, δύο κέικ σοκολάτα και ένα orange juice, ο τύπος, τα ξέρασε όλα. Ο Ριτς, το και το. Δεν θα πάει στο πολυκατάστημα, αλλά θα το παίξει ξένος, για πάντα ξένος, σε συνοικιακή μπουτίκ. Εγώ τώρα έμαθα τώρα σε ποιο ξενοδοχείο θα ξεκούραζε την κορμάρα του και την έστησε από κάτω επί 2,5 μέρες. Το μισό της Τρίτης βγαίνει ο Ριτς μεταμφιασμένος. Και όταν λέμε μεταμφιεσμένος, η μεταμφίεση. Μουστάκι, κυλίτσα με μαξιλάρι. Καλέ, είχε λυγίσει τα πόδια του για να φαίνεται κοντύτερο. Έτσι πήγαινε. Έτσι πήγαινε. Μπαίνει σε ένα σπορ διθέσιο αμάξι χρώματος φούξια, γι' αυτό φόρεσε και εγώ αυτό το ταγεράκι, και κατευθύνθηκε στην μπουτίκα από εδώ. Κάνω έτσι να δω. Σκύβω μέσα, τι βλέπω από το τζάμι. Μια καστανή που δεν ήταν άλλη από την Καρολάιν που είχε μεταμφιεστεί σε μπουτικατζού. Όπως είχα σκύψει έτσι, πω, ποιος ξέρει. Ήμουνα φαίνεται σαν ζόμπι. Είναι και αυτά τα γυαλιά των έξι ατόμων που μου προσδίδουν μια φρίκη, μπορώ να πω. Με βλέπει ο Ριτς, τρομάζει, βγάζει μια κραυγή. Oh my god! Και βγαίνει έξω πανικοβλημένος. Και μπαίνει στην πρώτη πόρτα που βρήκε μπροστά του. Δηλαδή εδώ. Λοιπόν. Σας ρωτάω για να τελειώνουμε. Πού τον έχετε? Εδώ είναι, το ξέρω. Ριτς, έλα αγοράκι μου. Έλα. Εγώ είμαι η φρίξ από τα σούρμενα. Έλα αγοράκι μου, έλα. Έλα πριν χάσω την υπομονή μου και τα πω όλα για σένα και την Καρολάιν στον αδελφό σου, τον Κοφόρν. Ριτς, Ριτσάκο μου, πού είσαι αγόρι μου? Πού είσαι πουλάκι μου, πού είσαι? Έλα βρε, η φρίξ από τα σούρμενα. Βγες βρε να σε δω που. Νάτος! Πώς έγινες έτσι εσύ? Πώς έγινε? Κυλίτσα έκανες, πάχινες, γεια! Και αληθινό μουστάκι, κόντινες κιόλας! Είδες τι κάνουν τα βάσανα στον άνθρωπο, αγοράκι μου! Αν σε φάγανε οι λυσάρες, αγάπη μου! Σε φάγανε! Αχ, Παναγιώ, πώς τον κάνανε έτσι τον άνθρωπο!